Πολλά δεν είχαμε εμείς πολλά τραπέζια. Πάρα πολύ. Πολλά, πολλά. Εσείς κερδίσατε. Λέγουσαν και μετά, λέω την αυτή τη συνυφάδα μου, λέω την Λένα, αυτή να έρχονταν και ρωτάνε αυτά τα παιδιά πιανού είναι εσύ, λες τι κάνετε, γιατί αυτή πουθενά δεν δούλευε. Δούλευε ο κοχός, δεν δούλευε πουθενά. Και εκείνη τι είσαι, ο κοχός, τι θα την κάνουμε αυτή, δεν ήταν. Και τη λέω, ξέρεις, μην αφήνεις τα έτσι και πρέπει να ψάχνουν τη μάνα. Πάρε τα δίπλα σου. Και εγώ πήγα, κάτσα σε ένα γουνί, φόρησα και ένα μαντίλα μου έτσι να μου δει τη μαντίλα σου. Και χωρίς μαντίλα δεν αφήνει στη Ρωσία. Και μαντίλα μπαραέτ, και έτσι κάτσα σε ένα γουνί και είχαμε τη γιαγιά της εκεί, να ξέρουν το είμαι γιαγιά. Και όσο ματίνε, αρκελίωσε να το είμαι, τα οψία, το κοινωνία. Και αυτοί έφυγαν. Και αράσπα το κίνδυνο, ξέρω και εγώ εκεί. Και αράσπα παίρνουν τα παιδιά και πήγαν στο σπίτι. Τότε τι. Και εγώ δεν σε πέρα μέσα στο λεωφορείο. Κυνηγούσανε γι' αυτό. Κυνηγούσανε, κυνηγούσανε. Τράβηξαν πιο πολλά αυτοί. Πιο πολλά μα εμεί εκεί. Ήταν κομμουνισμό, για. Κομμουνισμό. Και τι έσβαζαν, σκότωναν, δεν άφηναν τίποτα. Σαν πω ήταν παλιά τα άγια να του ζούταν οι λουάτρε και. Οι εσύ πώ χάλασαν τι εκκλησίε, ότι είπε σε μένα αυτά. Ναι, τα είπα, εγώ τα είπα, το Γιάννη, τα είπα. Εκείνο που έκαναν τη δουλειά ήταν και μετά όλα τα. Το τιμώρησαν ο Θεό. Του είπα εγώ. Εδώ τιμωράει ο Θεό. Ναι, τιμωράει. Βαψί είχαμε ένα. Μια εκκλησία είχαμε αγέριο. Εκείνος Βαψιγιάννη και δεν τιμωρούσε. Εκείνος εκεί τη στιγμή δεν τιμωρούσε. Γιατί έλεγανε Ζαντός Αέρ, Ζαντός Εν τρελός. Τρελός Αέρ. Значит, Ζαντός Αέρ. Ζαντός Εν μες τρελός, да? Ζαντός πόσο τρελός δεν είναι, просто αμέσως έγινε το τάγμα. Ναι, στην εκκλησία το έκαναν η βιβλιοθήκη. Μετά εκείνη η γυναίκα ήταν η Γεωργιανή, αλλά την Ορθόδοξη. Τα παιδιά της δούλευαν. Κάπου στο Πρωθυπουργείο δούλευαν. Και μετά αυτή δεν ήθελε να πάει, γιατί ήταν χριστιανή. Και έξερε το αυτός ο Αγιώργιος. Δεν χαρίζει τίποτα. Και δεν ήθελε να πάει. Και αυτή τα παιδιά της παρακάλεσε, μάμα, και αγγίνω, αν δεν πας, βάλουν τα παιδιά σου, θα τα πετάξουν έξω σαν χριστιανά. Να το είσαι, πιστεύετε το Θεό και το είσαι χριστιανή. Και αυτή και σε ένα όλο μουσουλμάνι, μπουκαλάδες μουσουλμάν. Τέλος πάντων. Και έτσι μία δεύτερη, τρία φορά, γιατί πήγαινε στη βιβλιοθήκη. Εκεί κάτι δούλευε. Και εκεί στο πού θα πει, άρχονται εκεί στο βουνό, απάν πει, άρχονται κανεί να μα επίτηδε. Να μην πάνε οι πόντι, να μην πάνε στην εκκλησία. Να μην πάνε στην εκκλησία. Και μία δεύτερη, έτσι, μία φορά νησέβαινε να πες και βλέπει έτσι, έναν ίδιο, αυτό το ίδιο, πώς το λέω, ο Δράκοντας, πώς την ασκότσε ο Γιώργο. Όχι, πρώτη φορά λέει που είπε απάνω στο ταβάνι, νομίζει και μετά ο κάποιο έτρεχε. Ατέτσι κάτσε έτσι κάτω και τρόμαζαν έτσι, τρόμαζαν οι καμίνοι κάτω και τρόμαζαν. Την άλλη μέρα που ήρθε, πήγαν έρθουν κάτω πρωί, παίρνουν μέχρι η ώρα 6 κάτω και μετά τα πόευμα. Πρωί παίρνουν, τα πόευμα μέχρι 6 κάτω και μετά παίρνουν. Και πρωί πάλι έρχονται. Και βλέπει αυτός ο Δράκοντας έτσι, ξέρεις, μήπως άμονε φοβόταν γέλα και είδε αυτός ο Δράκοντας πως έτσι απάνασε πίσω να φάνε. Και αυτοί τρόμαξαν, πήγαν πίσω. Και εκείνη πήγε και λέει: δεν θα πάω. Άρχισε να κλαίει, να ουρλιάζει, να λέει τα παιδιά του: δεν θέλω και δεν θα πάω. Εκείνη πάλι ξανά είδε την παρακαλούν: αυτό δεν είναι αυτό, η ιδέα σου είναι αυτό. Αυτό προ το σύ, έτσι τα σκέφτηκε. Αυτή στάτη, δούλευε εκεί, ναι. Δούλευε εκεί, ναι, βιβλιοθέτη. Και από εκεί ξανά. Και πήγε την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα σε πήγε και ο Δράκος έβαλε και τα. Να ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Ο Δράκος είναι. Ο Δράκος αυτό που σκότωσε. Ο Αγιώργης είναι. Ο Σατανάς. Ο Σατανάς. Ο Σατανάς. Και εκείνο με το άψιμο μπαγβάλι να πάνας, ατέωσε το λυπείο. Πώς να γίνει, έπεσε κάτω. Υποδήμησε και έπεσε κάτω. Αυτό. Αυτή η εκκλησία ήταν πριν. Από τον Άγιο Γιώργιο, τα σημάδια από τον Άγιο Γιώργιο. Από τον Άγιο Γιώργιο. Μετά το έκαναν η βιβλιοθήκη. Η γυναίκα υπέγνει να δούλει. Εσύ γρήγορα μιλάς και δεν καταλαβαίνεις τι λες. Καταλαβαίνει μια χαρά. Η γυναίκα υπέγνει να εκεί στη δουλειά. Και είδε αυτόν τον. Εσύ δεν κατάλαβες. Γι' αυτό είδε τον Δράκο τρόμαξε. Και λέει τα παιδιά δεν θα πάω άλλο. Και η εκκλησία ήταν η φοβάμαι δεν θα πάω. Ο Δράκος με κοιτούσε. Και τα παιδιά είπαν όχι τίποτα δεν θα πάθεις. Δεύα εσύ αυτό σκέφτεσαι γι' αυτό. Πήγαινε άλλη φορά, πήγαινε τρίτη φορά και ξανά έβλεπε αυτό και τρόμαξε. Και μετά έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω. Λυπηθήμησε έπεσε κάτω. Και είπε εγώ και αν σας πετάξουν σας έξω εγώ δεν πάω άλλο.
Και έτσι δεν πήγε, κάπως ο καιρός ήταν εκεί, εκεί αυτό. Τα παιδιά. Ναι, ήταν εκείνο κλεισμένο. Όχι, δεν κλειστό, κλειστό ήταν η βιβλιοθήκη. Τη βάλανε αυτοί ως υπάλληλοι να είναι στη βιβλιοθήκη. Ναι, πάλι δουλεύει εκεί μέσα. Έπαιρναν ο κόσμος, έπαιρναν η βιβλία. Πού είπε, εκεί κανείς δεν πήγε. Μετά... Έτσι επίτηδες τα έκανε. Σιγά σιγά να με πεις, μη τρέχεις. Εγώ δεν μπορώ να πεις γρήγορα. Και μετά... Πέρασε και σένα. Όμως η γρήγορα είναι η γλώσσα, γιατί πάει δουλειά. Μετά, και αυτή η γυναίκα άλλο δεν πήγε. Και μετά έκλεισε, σε άλλο δεν πήγαν εκεί. Και... Μετά αυτή, αλλά πριν αυτό να κάνουν το βιβλιοθήκη, αυτό ήταν, είχαμε ανεψός μου, πρώτα ξάδερφο ο γιος, αυτός ήταν, ήταν εκεί εσύ και παβιλιόνια είχε, δύο παβιλιόνια είχε, μανταρίνας ήταν, είχε, πώς να κελά, έμπορας εργοστάσιο που παίρνει μανταρίνα, ήταν πολύ πλούσιος, ένας ανεψός μου. Και ήταν πολλά λεφτά. Και αυτό ήταν, αυτός πάντα έλειπε στον, γιατί ήταν επίσημα τόσο πολύ αυτό το παιδί. Και έλεγε να τον έμπαινε, έτσι έλειπε στον, είπε ότι έλεγε να τον έμπαινε. Όταν αυτή λέει αυτός γράφει. Έτσι έλεγε εγώ. Ας γράφει, εγώ θα τον λέω να έρθει. Έλεγε να τον έμπαινε, έλειπε στον, είπε ότι έλεγε να τον έμπαινε. Εσύ δεν πρέπει να είσαι αυτά, λέει. Δεν πρέπει να είσαι, λέει. Εσύ, να που πιστεύεις έτσι, παλιά, οι Άιντο τι κάνανε αυτοί, Πάης Αντώνιος, Άιντος ο Γιώργιος, αυτοί ο Δημήτρης, αντίζει, ήσαν πλούσιοι. Και μετά τα έδωσαν τα λεφτά τους στους φτωχούς. Ο Δημήτρης ήταν πλούσιος. Και ο Γιώργης ήταν πλούσιος και ο Αντώνιος ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Εγώ τα δέβασα τα αυτές τις δύο. Τα δέβασαν όλα. Τα δώσαν και πήγαν. Τα δώσαν και ναι, πήγαν. Εμείς που δεν τα δίνουμε. Και εμείς δεν τα δίνουμε, ναι, τέλος πάντων. Και αυτός είπε να τον έτσι, αν θέλεις να είσαι έτσι κοντά στον Θεό, αυτό να κάνεις. Και αυτός ήθελε να κάνει αυτή την εκκλησία, γιατί ήταν πολύ παλιό. Και ακόμα και έσταζε κιόλας, έτρεχε νερά μέσα. Αυτός άλλαξε όλα τα πάντα. Το έκανε να πάνω στέγη, ωραίο στέγη. Έκανε κάτι εικόνες που έφεραν αυτή. Κάτι έτοιμος, αυτούς αγιογράφους από την Οδυσσό, οι πιο καλύτεροι, τους έφεραν, τους έγραψαν πολύ ωραίες εικόνες, τους έκαναν, τα σδέωσαν, έρθαν ο παπάς, όλα τα δέωσαν αυτές οι εικόνες. Αυτό ήταν και τα βασιμισιάτη εγκόντια ήταν, πώς συμισιάτη. 1980. Πόσα χρόνια είσαι. 81-82 αρέκατε αυτό. Πόσα χρόνια είσαι. Ακόμα ο Γκαρμπατσόφ δεν ήρθε. Ακόμα δεν ήταν. Πριν τον Γκαρμπατσόφ ήταν. Α, είδατε και το κομμουνισμό. Το κομμουνισμό. Το κομμουνισμό. Το κομμουνισμό. Το Και μετά. Τώρα αυτόν θέλω να φέρουν. Τι πιο. Όχι, δεν το λέω. Αυτά που λέει. Αυτά που λέει. Αφήστε αυτά τα Γκαρμπατσόφ και τα. Και μετά, όπω έκαναν αυτό. Και έκανε κάτι ωραία. Έκανε και καγκελόπορδα έτσι πολύ ωραία. Έξω το την αυλή. Έκανε άσφαλτο όλα με τα πλακάκια, ωραία. Την αυλή, όλα πολύ κόρη. Μια να τελειώνει μετά. Παλεψιός της. Μετά, έλεγα και εγώ. Αντί κάποιος εκείνη τους πρόδωσε στο Υπουργείο και έρθαν εκεί, έρθανε. Αλλά προτού να πάνε να προδώσουν, ένας ήταν επί εκείνης, μάλλον ήταν χριστιανός. Κάποιος ήταν από εμάς, μάλλον θα ήταν. Και πει, λέει αυτόν τον ανιψό μου, τον Μιχάλη. Λέει τον Μιχάλη, έτσι και έτσι. Βγάλτε με από πίσω στην εκκλησία όλα τα εικόνα που είναι, τα καλά, τα νέα, τα ίδια, βάλτε τα. Γιατί έτσι και έτσι θα έρθουν, θα κάνουν και όλα, θα κάνουν κατάσταση, όλα θα το παίρνουν και θα χαλάσουν, θα κλείνουν την εκκλησία και θα σπάσουν όλα. Κρίμα είναι και έντεκα και εγώ. Βάλτε τα όλα. Και αυτός πήγανε με τον κόσμο και εκεί δίπλα εμένει μια οικογένεια. Αυτοί είναι σαν οι μουσουλμάνοι, αλλά εκεί πίστευαν τον Θεό, φοβούσαν τον Άγιο Γιώργο. Αυτό τον Άγιο Γιώργο είναι ο μουσουλμάνο που τον πιστεύουν και τον φοβάνταν. Όχι μόνο τον πιστεύουν, τον φοβούνταν. Και την Παναγία. Και την Παναγία μπάνια. Και αυτό πέραν αυτά τα εικόνες και πήγαν τα έβαλαν τα εκείνους στο σπίτι και μου είπε φέρτε τα εδώ. Εδώ σε μένα κανείς και άτια, εγώ μουσουλμάνος είμαι, με κοιτάζουν να ράβει. Κοιτάζει ακόμα και το κλειδί να τώρα, το κλειδί του Γιώργη, τα έχουν αυτοί. Αν θα μείνουν και σπάμε εμείς να πούμε εκεί αν πάμε, πλούν στον τύχιο και εγώ και πάμε, επί εκεί θα πάμε ζητήσουμε το κλειδί. Και να πάμε να ανοίγουμε και μπαίνουμε μέσα. Είναι ακόμα εκεί, είναι εικόνες, ακόμα εκεί. Ναι, όχι, δεν είναι εκεί. Μετά και τα έβαλαν όλοι εκεί και έφτανε. Αρκεί το παίρνουν εκεί όλους, όλων δεν μπορούσαν να βάλουν ολόκληρη εκκλησία. Πού να βάλουν όλες τις εικόνες. Τα άλλα τα πέραν, τα άσπασαν, τα πατούσαν, τα τσαλαπάτουν και ένα παιδί μου εκεί, ήταν εκεί. Όχι, κύριε. Και πήγε, έτσι, και εγώ. Πήραν και με συγχώρησε, παρήξε τα μία πρόσωπη τη καντήλα και το τραπεζί και τον ανθρώπο. Κατούρουσε να πάνε και λέει αυτά πατή είναι και πατούσαν και έτσι τα άσπασαν και πιστεύουν αυτήν την Ρωμή. Και δεν προλάβει στο σπίτι. Ναι, μου παιδί, ναι. Πώς έκαψε ο Θεός και την ώρα. Έκαψε με το Θεός. Ατσέκαψε. Ναι. Και δεν προλάβει. Το σπίτι του Παναπέ δεν προλάβει. Και νομίζει κάτι έτσι έπεσε κάτι και πέθανε. Mm.
Γιατί εκείνο λόγο αυτό. Αργίδελες μου είναι. Μετά άλλος δύο άτομα έσανε. Ο άλλος είχε ένα μεγάλο σπίτι, ένα πολύ ωραίο σπίτι είχε. Και δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Εγώ κακά ήταν επέναντι στη μαμά μου. Και εκείνη τον καιρό, εκείνη τη μέρα, ήμουνα στη μαμά μου στο χωριό. Και έτσι εκείνο το σπίτι είναι επέναντι έτσι. Μακριά απέναντι ήταν. Ναι. Και λέω, έναν στη δεύτερη μαμά, λέω, μάμα, λέω, ούτε είναι εκεί, εκεί το σπίτι κάτι. Και βλέπουν εκεί το σπίτι, λέει, καλά να πάθει, λέει, αυτός ήταν που έχαλας την εκκλησία, καλά να πάθει, λέει, μακάρι να κάνουν όλοι μες. Και άλλος, ο δεύτερος που ήταν εκείνος παρόστησε και απεθάνε. Και εκείνη το πήγε μετά κάπως εκεί μέρας, εκείνος παρόστησε. Τέρεν, σύ, αυτά είναι όλα Θεού δουλειές. Ερώστησε και εμείς στο χωριό μας, εντός είχαμε. Δεν ξέρεις, η Ελένη, ένας βαδιστές ήταν, αυτή ήταν πολύ επίστευνη, ήταν καλή. Όχι, από το χωριό σας δεν ξέρω. Την Αγλαία Μπακή ξέρεις. Όχι, μόνο την κουμάδα. Το ίδιο μέρος σας. Τέλος, ναι, αυτή ήταν σε άλλο χωριό. Παντρεμένη ήμουν. Όχι, όχι, αυτή είναι άλλο χωριό και εγώ είμαι άλλο χωριό. Παντρεμένη ήμουν και 11 χρόνια ζούσα. Και μετά, πήγαν είναι η Αψάρια, Ατζάρια. Και εκείνος άρθρο έρθει να δει η γυναίκα του, λέει ατός, πάει στείλει τη γυναίκα του και λέει να πας εκείνη στην, κυρία, στην Ελένη, αυτή είναι η έτοιμα, γιατί επίσης και παίρνει, όταν δεν είχαμε πόδες. Όταν κάτι να πήρουν αυλάχους ή άρθρο που να φτάει κάτι ή να του κάνει σταγώσει. Εκεί εμείς που πάμε, είναι. Κρυφά έργα το πάμε, Νικόλα. Και δεν είναι, εμείς και τον παππού να πας στους οπαδά μακριά. Και αρκεί ήταν σαν άμα θεωτικές εκεί μέσα. Επίστευε πάρα πολύ. Για πάρα πολύ επίστευε η καημένη. Επίσης σου έσωσε, ναι, λέει. Ναι, ναι. Και μετά έταγα κι εγώ. Και έρθει και πάει, λέει, πάλι σε εκείνη και να παρακαλέσατε και να μπορεί ο Θεός να με συγχωρέσει και να μην πεθάνει. Έρθει και κάτι, λέει, όχι, λέει, αίκον ήλιον έκανε, εμείς δεν μπορούμε να φτάμε. Μόνο ο Θεός. Ο Θεός. Και έτσι είπα εκείνος με το πουλάκι και έρθει, πέθανε και εκείνος παψόφησε. Και έτσι είπα, τελείωσε. Επειδή το έρχεται ο Καρπατσόφς. Απ' το Καρπατσόφ. Ο Καρπατσόφς έρθε και έλειξαν όλα. Σας ρίμαξε εκείνο. Ας ρίμαξε, τώρα έλειξε την εκκλησία. Τουλάχιστον σε άνοιξε η εκκλησία. Έλειξε, εκκλησία σε όλα. Όχι μόνο η εκκλησία άνοιξε, έφερε τέτοια δημοκρατία. Άνοιξε και δρόμο να φύγει. Που ήρθαν και οι ρίσνοι μέσα. Και οι μουσουλμάνοι μέσα, σας άνοιξε και δρόμο όλοι, και γιατί. Και οι αχωβάδες, για όλους άνοιξε. Ελεύθερα είναι. Ελεύθερα. Και έκανε τουρλού στην Αμερική. Στην Αμερική. Τώρα είναι στην Αμερική. Στην Αμερική είναι βέβαια. Πήγε έκανε εκεί. Ο Γκαρτσέ, πόσα χρόνια εκεί είναι. Έφυγε από τη Ρωσία, πήγε. Α, έφυγε. Τώρα ποιο να έχει εκεί πέρα. Σπερδούλα, όσο ήταν διωγμός, ήταν πιο καλά για τη θρησκεία μας. Διωγμός καλά ήταν, ναι. Από τη στιγμή που τα αφήνω ελεύθερα. Διωγμός. Τώρα λίγο μπήκαμε στον δρόμο από την Επιτροπή. Βίγνια λέει. Επιτροπή γνάνια. Τότε είχαν πολύ αφήνω. Ό,τι έλεγε ο ένας, ό,τι έλεγε ο άλλος. Ό,τι έλεγε ο πώς θα μένω, καπνέμβορας. Όχι ο Πουστοπτός, όχι μελώνας. Σήμουν εδώ, ο Θεός χωρέας ανθρώπινος. Δεν έξυπνε. Άντε να αρχίσουμε να ψάξουμε. Γι' αυτό μας στέλνει τέτοια και να ρωτήσουμε. Έλα, θα με σκόρμουν στο τραπέζι.